προχθές το βράδυ. Προχθές το βράδυ, σε μέρα εφημερίας του νοσοκομείου, προσήλθε ένα παιδάκι σε εξωτερικά ιατρία. Εξετάστηκε αρχικά από τους παιδιάτρους και κατόπιν οι παιδίατροι παρέψαν το παιδάκι για χειρουργική εξέταση και εκτίμηση. Οι χειρουργοί, ένας χειρουργός εφημέρευε, ήταν πάνω στην κλινική, δεν είχε ειδικευόμενο, κατέβηκε σε εύλογο χρονικό διάστημα, εξέτασε το παιδάκι, το έστειλε για υπέρηχο και μετά δημιουργήθηκε το συμβάν να επιτεθούν κατά των γιατρών τις νοσηλεύτριες που ήταν σε εξωτερικά ιατρία και όσο μάλλον είναι πλάξη. Τους τραυμάτισαν κάποιος ελαφρά μένα, αλλά ναι, υπήρξε συμπλοκή, τραυματίστηκαν οι δύο γιατροί, την νοσηλεύτρια. Έτσι αυτά γνωρίζω, γιατί δεν ήμουν στο συμβάν πάντως. Και ο τραυματιοφορέας, έτσι. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό, που υπάρχει υποστελέχωση του νοσοκομείου, υπάρχει μεγάλη αναμονή. Κοιτάξτε, δείτε, υποστελέχωση υπάρχει. Εμείς πέρυσι το Σεπτέμβριο, σαν σωματείο εργαζομένων, μαζί με την Νοσοκομιακή Επιτροπή των Γιατρών, προχωρήσαμε σε παπλωρινό συλλαλητήριο, ένα δυναμικό συλλαλητήριο που, να εκφράσω το παράπονό μου, δεν πήρε τόση μεγάλη έκταση και δεν καλύφθηκε τόσο πολύ από τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, όσο καλύφθηκε το προχθεσινό συμβάν. Εκεί θέσαμε τα προβλήματά μας. Από τους 60 γιατρούς ειδικούς που είχε ο προηγούμενος οργανισμός, ο νέος οργανισμός τους κατέβασε στους 46. Από τους 46 σήμερα εργάζονται 30. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη η έλλειψη σε ιατρικό προσωπικό. Το ίδιο και σε νοσηλευτικό. Το νοσοκομείο κοντεύει 2 χρόνια, λειτουργεί χωρίς φαρμακοποιό, λειτουργεί με έναν ειδικό νεφρολόγο, με μονάδα τεχνητού νεφρού, η οποία καλύπτει 3 βάρδιες ομοκαθαρούμενο. Οι ελλείψεις είναι σημαντικές. Η ανέχεια του κόσμου είναι μεγάλη. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα όλοι να απευθύνονται στη δευτεροβάθμια περίθαλψη στο νοσοκομείο. Οι γιατροί που λείπουν, πού βρίσκονται, πού φύγανε. Οι γιατροί που λείπουν, πού βρίσκονται, ήταν 46 παντήτρια. Όχι, 30. Μειώθηκε ο οργανισμός στους 30. Μειώθηκε, ήταν 46 και εργάζονται 30. Αυτοί που λείπουν, είτε δεν έχουν διοριστεί νέοι γιατροί, είτε συνταξιοδοτήθηκαν κάποιοι ή κάποιοι αβεβίωσαν. Τι λείπουν και δεν υπάρχουν, γιατί οι ειδικότητες λείπουν και δεν υπάρχουν. Βασικές ειδικότητες. Έχουμε έναν ειδικό χειρουργό. Έχουμε 2 παιδιάτρους. Έχουμε 2 παθολόγους. Έχουμε έναν ψυχίατρο, έναν νεφρολόγο. Λείπουν βασικότατες ειδικότητες για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Δεδομένου ότι το νοσοκομείο... Τουλάχιστον να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις. Τουλάχιστον. Επίσης, η μειωμένη χρηματοδότηση του νοσοκομείου, το ότι έρχονται επικουρικοί, αυτό μεταθέτει το πρόβλημα για αργότερα, έτσι. Οι επικουρικοί που έρχονται προκαλούν περαιτέρω μείωση στον ήδη μειωμένο προϋπολογισμό. Επίσης, αν δεν υπάρχει ειδικό ιατρικό επιστημονικό προσωπικό, δύσκολα έρχεται και ένας ειδικευόμενος. Έχουμε έλλειψη ειδικευόμενους, έχουμε έλλειψη στην Πρέσπα, που είναι μια απομονωμένη περιοχή, η οποία είναι στο έλεος του Θεού, και όσο να πάει ασθενοφόρο και να κατεβάσει το περιστατικό θέλει 2 ώρες. Υπάρχουν έλλειψεις σημαντικές και σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Και βεβαίως πάσχουμε και από χρήματα. Κύριε Αντωνιάδη, όταν λέτε ότι έγινε συμπλοκή, τι εννοείτε? Έγινε συμπλοκή, από ό,τι μου μετέφεραν, έγινε επίθεση στους 2 τους γιατρούς, γιατί εκείνη την ώρα... Επίθηκαν δηλαδή. Ναι, εκείνη την ώρα ένας εφημέρευε και ο άλλος ήρθε να βοηθήσει ώρα αιχμής, ο οποίος μπήκε μέσα και βρέθηκε παρόν στο συμβάν. Έγινε συμπλοκή, χτυπήθηκαν βέβαια και η νοσοκόμα και επιτέθηκαν και στην νοσηλεύτρια, ναι.